Γεια σας για μια ακόμα φορά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω ένα κόσμο που δεν τον έχετε πλήρως αντιληφθεί. Πρόκειται για τα φαρμακευτικά μανιτάρια. Περί αυτών γίνεται λόγος τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα, για το ρόλο που παίζουν στην αρρώστια και στην υγεία. Όμως, και πάλι θα πω, δεν τον έχετε πλήρως αντιληφθεί, αφού η ολοκλήρωση της θεματολογίας γύρω από αυτά απαιτεί προσπάθεια και, τέλος πάντων, αυτή την προσπάθεια την έκανα εγώ για σας. Σήμερα θα τα πούμε αναλυτικότερα και έτσι ελπίζω όταν θα έχουμε τελειώσει ίσως μας πάρει και μια δεύτερη εκπομπή. Ελπίζω λοιπόν να έχετε πλήρως αντιληφθεί γιατί πράγμα μιλάμε. Ας αρχίσουμε με ένα μάλλον παράδοξο τρόπο, λέγοντας ότι ο πλανήτης πάνω στον οποίο ζούμε σχηματίστηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, πάνω κάτω. Οι πρώιμες εποχές του ήταν γεωλογικά εξαιρετικά βίαιες, ενώ υπήρχε μια συνεχής κατάστασης βομβαρδισμού από μετεωρίτες. Αλλά κάποια στιγμή, άγνωστο σε πόσα ακριβώς χρόνια, η Γη πάγωσε, ψύχθηκε και η επιφανειά της στερεοποιήθηκε, έκανε μια κρούστα και έτσι σχηματίστηκαν τα πρώτα στερεά πετρώματα. Πιο πριν ήταν μια φλεγόμενη μάζα, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν ήταν στερεά επιφάνεια γης. Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα όμως συνεχίστηκε, πιθανώς δε και μετεωρίτες συνέχισαν να πέφτουν, οπότε δημιουργήθηκαν μικρές αρχέγονες ήπειροι που έφτασαν στο σημερινό τους μέγεθος πριν από 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Τώρα θα αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το θέμα για το οποίο σας προειδέασα, ότι δηλαδή θα μιλήσουμε για τα φαρμακευτικά μανιτάρια. Ελπίζω να καταφέρω να κάνω σαφές τι εννοώ στη συνέχεια. Τις υπήρους λοιπόν αυτές που μπορείτε να τις φανταστείτε τώρα, φανταστείτε τις επιπροσθέτως να συγκρούονται επανειλημμένως μεταξύ τους, να μεταβάλουν σχήμα, να μεταβάλουν μέγεθος και έτσι, αν υποθέσουμε ότι είχαμε κάποιους χάρτες της Γης από αυτό το μακρινό παρελθόν, αν λέω είχαμε και μπορούσαμε να τους δούμε, θα ήταν εντελώς διαφορετική από τους σημερινούς. Πάνω σε αυτό τον καμβά λοιπόν που περιέγραψα και σας παρακαλώ προσπαθήστε να τον φανταστείτε, ξεκίνησε η ιστορία της ζωής στη Γη. Όπως είπα πριν, περίπου η Γη άρχισε να παρουσιάζει το φαινόμενο της ζωής 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Το σχέδιο ολόκληρο, το περιζωής σχέδιο, στηρίχτηκε σε 4 θεμέλιους λίθους. Ήταν τα αμινοξέα, είναι τα αμινοξέα. Αδενίνη, θυμίνη, κιτοσίνη και γουανίνη. Αρχικά σχηματίστηκαν τα προκαριωτικά κύτταρα, για να μην παλεύετε να βρείτε την άκρη, όσοι τυχόν δεν το ξέρετε. Σας λέω ότι είναι κύτταρα που δεν έχουν μόνα τους, δεν είναι δηλαδή πολλά κύτταρα μαζί, είναι κύτταρα χωρίς πυρήνα, είναι προκαριωτικά κύτταρα, κάτι ανάλογο με αυτό που είναι τα βακτήρια. Στη συνέχεια είχαμε την εξέλιξη όλων αυτών των κυττάρων και χρειάστηκε
περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια για να φτάσουμε να σχηματιστούν μορφές ζωής πολυκύτταρες. Σκεφτείτε την έκταση του χρόνου από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρώτο κύτταρο μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε να έχουμε πολυκύτταρες μορφές ζωής. Τα 570 εκατομμύρια χρόνια τα τελευταία, οι μορφές αυτές εξελίχθηκαν και μας έδωσαν τα λεγόμενα αρθρόποδα, στη συνέχεια τα ψάρια πριν από 530 εκατομμύρια χρόνια. Κοιτάξτε τις διαφορές. Μορφές αρθροπόδων, πολυκύτταρων του τέστην οργανισμών 570 χρόνια, εκατομμύρια χρόνια πριν. Χρειάστηκε να περάσουν πάνω κάτω 40 εκατομμύρια χρόνια για να ακολουθήσουν τα ψάρια. Και φτάσαμε στα χερσαία φυτά 475 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, που σημαίνει 55 περίπου εκατομμύρια χρόνια μετά από τα ψάρια. Δηλαδή τα ψάρια κυριαρχούσαν στα νερά των τότε ωκεανών για πάρα πολλά, για όλα αυτά τα χρόνια που σας είπα, δηλαδή 55 εκατομμύρια χρόνια. Και τα δάση, θα ρωτήσει κάποιος, αυτά που βλέπουμε, η βλάστηση τέλος πάντων, η οποία απλώνει και πρασινίζει τον πλανήτη, αυτό έγινε πριν από 385 εκατομμύρια χρόνια. Και έτσι φτάσαμε στα θηλαστικά, τα οποία έχουν διάφορα να παρουσιάσουν ήδη, και ένα από αυτά είναι και ο άνθρωπος. Τα θηλαστικά γενικώς παρουσιάστηκαν πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια. Ενώ εμείς ως είδος Homo sapiens του τέστην, μόλις πριν από 200 έως 300 χιλιάδες χρόνια. Δεν μιλάμε πλέον για εκατομμύρια, αλλά μιλάμε για χιλιάδες. Ξεκίνησα λοιπόν με αυτή την εισαγωγή και κατ' επανάληψη είπα μέχρι εδώ ότι είχα τους λόγους μου να το κάνω για να γίνει κατανοητό ό,τι έχω να πω στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το πώς συνδέονται τα γεγονότα για την ανερχόμενη και διαρκώς βελτιούμενη γνώση μας για τα φαρμακευτικά μανιτάρια και τις εντυπωσιακές τους ιδιότητες. Να γίνει απόλυτα κατανοητό, θα ήθελα, ότι πάνω σε αυτό το πλανήτη που ονομάζεται Γη, τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο, τίποτα δεν είναι μυστηριώδες και μαγικό. Αν θέλετε, μυστηριώδες και μαγικό για τη δική μου αντίληψη είναι το πώς παρουσιάστηκε η ζωή. Από εκεί και μετά, ξανά θα το πω, τίποτα δεν θεωρώ μυστηριώδες και μαγικό, και μάλιστα περνάει πλέον στο επίπεδο της φιλοσοφικής αντίληψης του καθενός το να πει εάν το θεωρεί ανεξήγητο ή δεν το θεωρεί ανεξήγητο και ποια είναι η άποψή του. Αλλά δεν είναι εκπομπή φιλοσοφίας τούτη εδώ, και έτσι συνεχίζω λέγοντας. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο απ' τ' άλλα. Και τίποτα δεν είναι αυτάρκες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς οι άνθρωποι, ανεξάρτητα και αυτάρκης, από όλα τα άλλα δεν είμεθα. Τα έχουμε ανάγκη. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι τα πάντα αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοεξαρτώνται. Χρησιμοποιούμε σήμερα τα εργαλεία που διαθέτουμε για να αποκτάμε όλο ένα και περισσότερη γνώση και πλησιάζουμε σε μια βαθύτερη κατανόηση. Μίλησα ήδη για 4 αμινοξέα που βρίσκονται πίσω από κάθε είδος ζωής. Είτε η ζωή αυτή είναι δέντρο, είτε είναι λουλούδι, είτε είναι κάτι από τα χιλιάδες χιλιάδων είδη
που περπατάνε, πετάνε ή κολυμπάνε, περιλαμβανομένου εδώ και του δικού μας είδους. Για όλες όμως αυτές τις μορφές της ζωής, από τη στιγμή της ύπαρξής τους και μετά, το κοινό και κρίσιμο σημείο είναι το θέμα επιβίωσης. Τίθεται θέμα επιβίωσης. Επομένως, χρειάζονται πόροι. Και ως εκ τούτου, κάθε ένα ζωντανό είδος πρέπει να τους βρει. Πρέπει να βρει νερό, πρέπει να βρει φως, οξυγόνο και τροφικά συστατικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η καλή ανάπτυξη και η ευημερία του καθενός από τα ίδια αυτά που είπα προηγούμενος, χωριστά. Επομένως, αν αυτό είναι λογικό, τότε υπάρχει και θέμα ανταγωνισμού και πάλης. Διότι την ίδια ώρα, όχι μόνο μεταξύ των ομοειδών, αλλά και των ανώμιων, υπάρχει ο ανταγωνισμός, όπου λέει να το πάρω εγώ και όχι εσύ. Και επιπλέον υπάρχει και πάλι με το περιβάλλον, το οποίο δεν είναι πάντα ευνοϊκό και είναι αντίξω πάρα πολύ συχνά. Έτσι, κάποια φύκια, για παράδειγμα, προκειμένου να αντισταθούν σε βλαπτικές ακτινοβολίες περιόδης, παρασκευάζουν μια χρωστική που ίσως όσοι ασχολείστε με τα συμπληρώματα να έχετε ακουστά ή όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή έχει σιγουριά ότι το έχω ξαναπεί. Παρασκευάζουν λοιπόν τα φύκια για να προφυλαχτούν από το ηλιακό φως μια χρωστική που την ξέρουμε σαν άσταξανθίνη. Είναι ένα θαυμαστό μόριο το οποίο παρουσιάζει και πολλές ακόμα ιδιότητες. Επίσης ένα μικρόβιο ή ένα παράσιτο προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό όπως είπαμε και να βρει, πώς τα έλεγες, τα προστοζήν, ψάχνει να βρει ένα ξενιστή για να του προσφέρει αυτά που του χρειάζονται. Έχετε ακουστά για το Helicobacter pylori, αυτό που ζει μέσα στο ανθρώπινο στομάχι, μπλα 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 μπλα, και μπορεί να κάνει ενίοτε γαστρίτιδα, έλκος κτλ. Ένα τέτοιο είδος είναι, το οποίο βρίσκει παρασιτικά, επαμβαία όμως ωφελία τα μικρόβια μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Μένει να μάθουμε και για το ελικοβακτηρίδιο. Ο ξενιστής, εφόσον χύγεται, διαθέτει όπλα και αμήνεται. Άλλοτε καλύτερα, άλλοτε λιγότερο αποτελεσματικά. Πέραν δηλαδή της συμβίωσης, όπου και ξενιστής και φιλοξενούμενος βρίσκουν κοινό τόπο και λένε «μας συμφέρει και τους δύο και μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτή τη συλλογιστική», υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν ισχύει κάτι τέτοιο και γι' αυτό ο ξενιστής, όπως είπαμε, με δικά του όπλα αμήνεται λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά. Σε ένα ανώτερο επίπεδο, ένας θηρευτής, όπως είναι το γεράκι, βλέπει από ψηλά και μακριά ένα φίδι και ορμάει να το αρπάξει. Αυτό μη σας φαίνεται άσχετο με το θέμα μας. Εδώ είναι η παρέμβαση που γίνεται από το DNA με την φροντίδα ανάπτυξης ειδικά κατασκευασμένων ματιών και γαμψών νυχιών που του χρειάζονται. Αν δεν τα είχε, πώς θα βλέπει το φίδι από μακριά? Πώς τα απέκτησε όμως? Με οδηγίες μέσα από το DNA. Στο ανθρώπινο, για παράδειγμα, είδος, για την επιβίωση και την θαλερή ανάπτυξή μας, τα διαθέσιμα εφόδια δεν είναι μόνο ο εγκέφαλος, οι διάφορες δεξιότητες και η ευστροφία μας, αλλά και όπλα που δεν φαίνονται μεν, αλλά είναι απόλυτα χρήσιμα και αναγκαία. Αναφέρομαι στο ανοσοποιητικό σύστημα φυσικά. Το ανοσοποιητικό σύστημα ενός οργανισμού είναι ένα πολύπλοκο άθροισμα οργάνων και βιολογικών μηχανισμών και του έχει ανατεθεί το βάρος της άμυνας του οργανισμού και η προστασία από επιβλαβείς παράγοντες, όπως είναι τα μικρόβια, όπως είναι οι ιοί, όπως είναι οι μύκητες και διάφορα παράσιτα.
είδατε, παίρνοντας αφορμή από τα μανιτάρια και το γιατί προσπαθώ να καταλάβετε, γιατί θα μιλήσω εξειδικευμένα πλέον για αυτά πιο κάτω, αλλά προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε το αλληλένρετο και την εξάρτηση της ζωής μεταξύ των ειδών και με το περιβάλλον, και να σας παρουσιάσω τρόπους και μηχανισμούς που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Το ανοσοποιητικό λοιπόν αποτελείται από διάφορα όργανα, και εις τους τα σημαντικότερα είναι ο μυελός των οστών, ο θύμος αδένας, οι αμυγδαλές, ο σπλήνας, τα λεμφογάγγλια κτλ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το πολύπλοκο αυτό σύστημα δεν σχετίζεται μόνο με λοιμώδη νοσήματα, αλλά δράει και σε μη λοιμωγόνες απειλές, έχοντας ρόλο σε καταστάσεις όπως για παράδειγμα είναι οι νεοπλασίες που κάνουν όγκους. Όγκους οι οποίοι μπορεί να είναι καλοήθεις, αλλά μπορεί να είναι και κακοήθεις. Επίσης, το ανοσιακό σύστημα σχετίζεται με τους μεταμοσχευμένους ιστούς και μπορεί να προκαλέσει απόρριψη του μοσχεύματος και άλλα τεινά. Τέλος, αν το ανοσιακό σύστημα τα βάλει με συστατικά του ιδίου του οργανισμού μας, τότε προκύπτουν οι λεγόμενες αυτοάνοσες παθήσεις. Θυμάστε που σας έλεγα ότι καμιά φορά οι αμυντικές δυνάμεις μας, η αστυνομία του οργανισμού μας, τα βάζει με τους φιλήσυχους κατοίκους της περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι θα προκύψουν νοσηρά φαινόμενα. Αυτά τα λέμε αυτοάνοσα νοσήματα. Μετά από όλη αυτή την μακροσγελή, φαντάζομαι, και ίσως κουραστική εισαγωγή, θέλω να πω τώρα και δύο λόγια για τα μανιτάρια, ώστε να συνδεθούν με τα όσα είπαμε πιο πριν. Μανιτάρι είναι το ορατό μέρος ενός μύκητα, ο οποίος είναι πολυκύτταρος και έχει τη γνωστή χαρακτηριστική, τη ζωγραφίζουν και τα παιδάκια στο δημοτικό σχολείο. Δεν είναι πάντα έτσι βέβαια, αλλά συνήθως ναι, είναι μορφή ομπρέλας. Ένα μανιτάρι έχει ένα μπαστούνάκι και στην κορφή την ομπρέλα. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι το σώμα του μανιταριού, δηλαδή το όργανο στο οποίο θα αναπτυχθούν τα σπόρια που θα του εξασφαλίσουν τη διαιώνιση. Το κυρίως μέρος του μανιταριού είναι το υπόγειο, το λεγόμενο μυκήλιο, που είναι αθέατο, που αναπτύσσεται στο υπόστρωμα με μορφή, εκεί δηλαδή που αναπτύσσεται το στο υλικό που ευνοεί την ανάπτυξη του μανιταριού. Υπάρχει λοιπόν το μυκήλιο που είναι υπόγειο και το οποίο έχει τις λεγόμενες μυκηλιακές υφές. Τώρα δεν σας λέω περισσότερα γι' αυτό, γιατί το μόνο που θα καταφέρω είναι να σας αποπροσανατολίσω. Τα μανιτάρια, θέλω να ξέρετε ότι αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος, όταν τα ξεράει κανείς, το 10% από το ξηρό μέρος τους είναι υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες των μανιταριών, λόγω της παρουσίας όλων των βασικών αμινοξέων, είναι υψηλής ποιότητας, πολύ ανώτερες από τις υπόλοιπες φυτικές πρωτεΐνες και πλησιάζουν την ποιότητα της ζωής της πρωτεΐνης των ζωικών οργανισμών. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το να τρώμε μανιτάρια παίρνουμε πρωτεΐνες πολύ καλής ποιότητας. Θα βρούμε μανιτάρια στην Ελλάδα? Ναι, παραπάνω από 3.000 περίπου διαφορετικές ποικιλίες. Μπορείτε να αντιληφθείτε πλέον ότι είναι ιδιαίτερα θρεπτικά, μας δίνουν επίσης πολλές βασικές βιταμίνες, μας δίνουν και μέταλλα τα οποία περιέχουν, ενώ έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη και νάτριο και είναι μειωμένης θερμιδικής αξίας.
Αυτό αξίζει τον κόπο να το κρατήσετε. Είναι μειωμένης θερμιδικής αξίας. Και αν φύγουμε από την Ελλάδα και πάμε στον πλανήτη Γη, πόσα θα βρούμε. Μέγα πλήθος καθυπολογισμών μιλώντας, λέμε μάλλον πολλές δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και 30, μπορεί και 50 δεκάδες χιλιάδες, δεν ξέρουμε. Ο καταμετρημένος αριθμός, υποθέτουμε ότι αντιπροσωπεύει μονάχα το 10% των συνολικών ειδών ποικιλιών μανιταριών που αναμένεται να υπάρχουν. Υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών, επειδή τα καινούργια είδη όταν τα βρίσκουμε, τους δίνουμε το όνομα αυτού που τα βρήκε, πάρτε τους λόγους και τα βουνά, ποιος ξέρει, μπορεί να περάσει το όνομά σας στην ιστορία ως του ανθρώπου που ανακάλυψε αυτό το είδος. Αλλά για να σοβαρευτούμε, υπάρχουν τα βρόσιμα και τα μη βρόσιμα. Αυτά που λέμε ότι είναι τοξικά, γιατί και παρεστήσεις μπορούν να προκαλέσουν και θανατηφόρα μπορεί να αποδειχθούν. Επίσης υπάρχουν και κάποια που ναι μεν είναι βρόσιμα, με την έννοια ότι δεν είναι τοξικά, δεν είναι παρεστησιογόνα, δεν προκαλούν θάνατο, αλλά είναι σαν ξύλα και είναι άνοστα. Πέραν αυτού όμως, και φτάσαμε στο ψητό αυτής της ιστορίας, διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι εκτός του ότι τρώγονται, πολλά από αυτά διαθέτουν εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες. Έτσι, από αρχαιοτά των χρόνων τα χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για αμέτρητες ασθένειες και ξέρουμε ότι η χρήση μανιταριών χρονολογείται από τους αρχαίους Αιγυπτιακούς και Κινέζικους πολιτισμούς που τα χρησιμοποίησαν τόσο για την προώθηση της γενικής υγείας όσο και για την απόκτηση μακροζωίας. Μάλιστα ένα πρώιμο ιατρικό αρχείο, το Materia Medica όπως το ονομάζουμε σήμερα, δείχνει την χρήση μανιταριών για την θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε πολυσαχαρίδες. Έχουν υψηλή, όπως είπαμε, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μπορεί να φτάνει και στο 45%. Βιταμίνες, φυτικές ίνες, μέταλλα, εχνοστοιχεία και δεν είναι μόνο αυτό που σας είπα πριν, χαμηλές θερμίδες, αλλά και στερούνται χοληστερόλης. Επιπλέον και ειδικότερα θα βρούμε σε αυτά κάποιες ουσίες που τις λέμε β' γλυκάνες, που όσοι ασχολούνται με τα συμπληρώματα διατροφής προφανώς ξέρουν ότι διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα και παρέχουν ευεργετικές ιδιότητες στα μανιτάρια, τα κάνουν να είναι δηλαδή φαρμακευτικά σε σύγκριση με άλλα φαγόσιμα μεν, αλλά όχι φαρμακευτικά. Βέβαια, αναρωτιέμαι αν αυτή η διάκριση ισχύει, γιατί όπως κάποια στιγμή θα σας πω, ακόμα και τα μανιτάρια που δεν έχουν ονομαστεί φαρμακευτικά, είναι φαγόσιμα, σας λέω εκείνο το μικρούτσικο το ωραίο που το λέμε πορτσίνι, πιθανότατα το έχετε φάει, έχει πρόσφατη αυτή η μελέτη δείξει ότι διαθέτει ιδιότητες που θα σας πω ποιες είναι κάποια άλλη στιγμή, για να μην φύγω από το θέμα. Τα μανιτάρια λοιπόν, αυτά που ξέρουμε ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες και επισήμως τα λέμε φαρμακευτικά, προσφέρουν σημαντικά ζωτικά ωφέλη στην υγεία του ανθρώπου. Δρούν σαν αντιοξειδωτικά, προκαλούν μείωση της χοληστερόλης, όπως είπαμε, μείωση της αρτηριακής πίεσης, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθούν και προστατεύουν το σηκώτη μας, έχουν δράση αντιδιαβητική, λειτουργούν εναντίον των ιών και των λοιμόξεων των ιογενών, αλλά και των μικροβίων και των μικροβιακών λοιμόξεων, ενώ
δεν θα πρέπει να ξεχάσω τις νευροπροστατευτικές τους δράσεις. Τα σακχαρά τους λειτουργούν ως πρεβιωτικά μέσα στο πεπτικό μου σύστημα, χρησιμεύουν για τροφή στα προβιωτικά, δηλαδή στα καλά μικρόβια στα λεγόμενα, και έτσι τα βοηθούν να καταστήλουν ενδογενή παθογόνα που βρίσκονται εκεί και μπορούν να τονώσουν, αδυνατήσουν τον οργανισμό μας και να του προκαλέσουν νόσο. Δηλαδή δίνουμε φαγητό στα ευεργετικά μικρόβια για να πολεμήσουν τα κακά μικρόβια που μπορεί να μου προκαλέσουν ζημιά. Οδηγούν έτσι σε μια ευξημένη ικανότητα του ανοσιακού συστήματος να αντιστέκεται στα εξωγενή παθογόνα. Είναι γνωστό το ότι το μικροβιακό περιεχόμενο στο έντερο μπορεί, αν διαταραχθεί, να συμβάλλει στην εμφάνιση αρκετών μεταβολικών δυσλειτουργιών που οδηγούν σε φλεγμονία και νόσο, καταρχήν στο έντερο και στη συνέχεια στο σηκώτιμο, στον εγκέφαλο, στο δέρμα και αλλού. Να τονιστεί επίσης ότι τα μανιτάρια με την πρεβιωτική τους δράση, λόγω των σακχάρων που περιέχουν, επηρεάζουν και τον ενεργειακό μεταβολισμό. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που βοηθούν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Ας δούμε κάτι λίγα παραπάνω για ένα εξ αυτών και θα μιλήσω, κάποια ώρα θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα, αλλά επέλεξα το ρέισι, το γνωστό και ως γανόδερμα, γανοντέρμα λούσιντουμ, λινγζι το λένε στα κινέζικα, έχει επικρατήσει και όρος, όπως σας είπα ήδη, ρέισι. Βρόσιμος τύπος λοιπόν φαρμακευτικού μύκητα, που όμως έχει χρησιμοποιηθεί για θεραπευτική δράση για χιλιάδες χρόνια. Θεωρείται ότι είναι μια αληθινά σούπερ τροφή. Μεταξύ άλλων διαθέτει ισχυρή δράση εναντίον των φλεγμονών, συνδέεται με την μακροζωία, γι' αυτό και έχει τον τίτλο «Μανιτάρι της Αθανασίας», συνδέεται με την καλύτερη λειτουργία του ανοσιακού και προφανώς όταν το ανοσιακό δουλεύει καλύτερα μας βοηθάει να ζήσουμε περισσότερα χρόνια, και τέλος συνδέεται με τη διανοητική διάβγεια, γιατί όπως καμιά φορά λέμε, τι το θέλω να ζήσω όταν θα το έχω χάσει. Αυτό το ακούω να το λέει συχνά ο κόσμος. Έχει χρησιμοποιηθεί λοιπόν στην κινέζικη και όχι μόνο ιατρική, και στην κορεάτικη και στην ιαπωνική κτλ. Κτλ. Αλλά φαντάζομαι και αλλού, και βοήθησε να αντιμετωπιστούν αρνητικές επιπτώσεις από το στρες, τις φλεγμονές και διάφορα είδη ορμονικών ανισορροπιών. Ερώτησης. Υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι ναι, έχουν έτσι τα πράγματα, ή πρόκειται για διαφημιστικές περλαπίπες οι οποίες δεν κοστίζουν και τίποτα σε αυτόν που τις λέει. Μελέτες υπάρχουν και είναι πάμπολες. Το μανιτάρι αυτό μάλιστα είναι ένα από εκείνα που έχουν μελετηθεί διεξοδικότατα. Και τα αντιοξειδωτικά έχουν τεκμηριωθεί και η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού έχει τεκμηριωθεί και η βοήθεια που προσφέρουν με αυτόν τον τρόπο στον καρκίνο, τους καρκινοπαθείς εννοώ, στις αυτοάνωσες παθήσεις, στις καρδιακές και αγκιακές βλάβες, στις αλλεργίες, στις λοιμώξεις και πολλά ακόμα. Στις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες, μελέτες που έγιναν, και όχι μία-δύο, δεκάδες, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Αμερική, στην Αγγλία, απέδειξαν ότι τα μανιτάρια αυτά είναι σε θέση να προσφέρουν προστασία από πολλές βλάβες και ασθένειες που περιλαμβάνουν φλεγμονή. Μια από αυτές, για παράδειγμα, είναι το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης.
Κάποιες άλλες είναι οι συχνές λοιμώξεις των ουροφόρων, η βρονχίτιδα, η λοιμώξη του αναπνευστικού. Είναι γνωστό ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν κατ' επανάληψη και καθυποτροπήν τέτοιες λοιμώξεις και αυτό απεδείχθη σε διάφορες μελέτες και εργασίες ότι μπορεί να βοηθηθεί. Μπορεί να βοηθηθεί υπατική νόσος, τροφικές αλλεργίες, άσθημα, πεπτικά προβλήματα όπως τα έλκη που βέβαια σήμερα έχουμε και άλλους τρόπους και δόξα τω Θεώ τα γιατρεύουμε. Και να μνημονεύσω εδώ και το σύνδρομο διαρροής του εντέρου, περί του οποίου κάποτε θα πρέπει να αφιερώσω μια εκπομπή, γιατί πάρα πολλής λόγος γίνεται. Μέχρι πρότινος δεν το δεχόταν η επίσημη ιατρική, τώρα έχει αρχίσει να κατανοεί ότι θα πρέπει να ρίξει μια δεύτερη ματιά στο θέμα κτλ. Κτλ. Σε τι μας βοηθάει ακόμα? Στην ανάπτυξη όγκων. Τους παρεμποδίζει. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή. Μας βοηθάει σε, όπως είπα ήδη, σε δερματικές διαταραχές. Έξιμα, ψωρίαση. Και τις αυτοάνωσες παθήσεις και το διαβήτη. Πού τον πάτε αυτόν? Τον σαχαρόδη διαβήτη. Και αν μιλάμε για ιούς, όπως ήδη σας είπα, να πιάσουμε τον ιό της γρήπης, αλλά και τον ιό της υπατήτηδας και να πιάσουμε και τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας. Τον ιό που τον ξέρει ο κόσμος σαν AIDS. Τι άλλο? Ύπνος, αϊπνία, άγχος, κατάθλιψη. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα μανιτάρια δρούν σαν ρυθμιστική ουσία. Το λέω αυτό διότι με όλα αυτά που σας είπα μέχρι εδώ, εύλογα θα σας δημιουργηθεί ένα ερώτημα. Ρε εσύ, για στάσου. Για όλες τις δουλειές, ένα πράγμα για όλες τις δουλειές, ένα παράδειγμα δεν είναι. Το πλήθος των συστατικών που βρίσκονται μέσα του και το σύνθετο, η αλληλεξάρτηση που σας έλεγα στην αρχή μεταξύ των οργανισμών είναι αυτό που μπορεί να βολέψει την κατάσταση εδώ αλλά να τη βολέψει και εκεί, να λύσει ένα πρόβλημα παραπέρα κτλ. 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 Ξέρω ότι αυτά δεν είναι εύκολο να κατανοηθούν, αλλά κρατήστε ότι μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα συστήματα. Το μυστικό πίσω από αυτό το θεραπευτικό δυναμικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι διάφορα συστατικά του μανιταριού του Ρέισι ή Γκανοντέρμα Λούσιντουμ που έχουν σύνθετα σάκχαρα, τα ξέρουμε σαν βήτα γλυκάνες, είναι φυτικές τερόλες που μπορούν να δράσουν σαν ορμόνες, πρόδρομα ορμονικά στο σώμα και πολυσακχαρίδες που καταπολεμάνε την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων και όξινες ουσίες που τις λέμε τριτερπένια, όλα αυτά είναι συστατικά. Είναι δηλαδή το πολυδύναμον στη σύνθεση των συστατικών του, το οποίο μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Προσφάτως, ευρήματα μας έδειξαν ότι τα μανιτάρια αυτά, τα ρέισι, μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να αυξήσουν την απελευθέρωση φυσικών κυττάρων δολοφόνων. Δεν θα έχετε ακουστά για αυτά, αλλά όταν είπαμε ότι έχει η αστυνομία μας τους τρόπους της, μεταξύ άλλων αυτό εννοούσαμε. Να απελευθερωθούν λοιπόν φυσικά κύτταρα δολοφόνοι που λειτουργούν για την απομάκρυνση διαφόρων τύπων μεταλλαγμένων κυττάρων από το σώμα μας. Αν κάποιο κύτταρό μας, δηλαδή δικό μας εννοώ, έχει πάθει ζημιά και έχει αλλάξει, είναι ξένο για μας πλέον, έχουμε τρόπο να το απομακρύνουμε. Υπάρχουν διαπιστωμένοι μηχανισμοί που εξηγούν το πώς γίνεται αυτό, αλλά αλίμονο αν
προσπαθήσω να σας αναλύσω, γιατί θα αρχίσω να λέω τα λατινικόρουμ που σας λέω καμιά φορά και τα οποία το μόνο που καταφέρουν είναι να το κάνουν το θέμα ακαταλαβίστικο. Στο καρκινικό κύτταρο και ειδικότερα το μεταλλαγμένο του αναστέλνουν τον πολλαπλασιασμό, προκαλούν καταστολή του αγκιακού ενδοθυλιακού αυξητικού παράγοντα, δεν μπορεί να φτιάξει δηλαδή αγκία, αυξάνουν την αντιοξειδωτική ικανότητα του πλάσματος, ενισχύουν άνοσολογική αντίδραση και κάνουν πλήστα όσα ακόμα. Μήπως αυτά είναι υπερβολές των λαϊκών θεραπευτών? Απάντηση. Οι λαϊκοί θεραπευτές, ειδικότερα οι παλαιοί, δεν ξέραν τίποτα από όλα αυτά. Παρατήρηση κάνανε και βλέπανε ότι ωφέλησε εκεί, εκεί, εκεί και παραπέρα. Σήμερα ξέρουμε, διότι τώρα έχουμε την ανάλυση, έχουμε την βιολογία, έχουμε την χημεία και τις δυνατότητες σε μοριακό επίπεδο πλέον να δούμε αυτό που λέγεται και μοριακή βιολογία, να δούμε τι γίνεται σε μοριακό επίπεδο. Μπορούμε να μπούμε μέσα στο κύτταρο και να δούμε τι γίνεται εκεί. Μπορούμε να δούμε το μυτοχόνδριο. Μπορούμε να δούμε τα οργανίδια που έχουν τα κύτταρά μας μέσα και να μάθουμε τι στην ευχή συμβαίνει και με ποιο μηχανισμό, ποιο γρανάζι γυρίζει, ποιο άλλο γρανάζι, ώστε να προκύπτει τελικώς αυτό ή εκείνο ή το άλλο αποτέλεσμα. Και εκεί βλέπουμε ότι διάφορες ουσίες, εν προκειμένου το ρέισι για το οποίο μιλάμε, μπορεί να παρέμβει και γι' αυτό πολλές παθήσεις έχουν κοινό υπόβαθρο. Δηλαδή, ένα κομμάτι από το μηχανισμό που έχει κινητοποιηθεί για να προκύψουν, τον έχει και μια άλλη αρρώστια. Και μια άλλη αρρώστια και μια άλλη αρρώστια. Και η διαφοροποίηση μπορεί να είναι ένα μικρό ποσοστό του επί της 100. Έτσι λοιπόν, για την ώρα που μιλάμε, θέλω να επαναλάβω ότι τα φαρμακευτικά μανιτάρια, βάζω πληθυντικό γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι μόνο το ρέισι, κάθε άλλο. Μάλιστα, επειδή τα φαγόσιμα, ως φαγόσιμα τα βλέπετε εσείς και όχι ως φάρμακα, γι' αυτό είπα πριν και δεν μου έμεινε χρόνος, πέρασε η ώρα, θα σας πω έτσι επιτροχάδιν μόνο ότι τα πορτσίνι για τα οποία σας έλεγα που είναι φαγόσιμα, πάμε τα αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ και τα φτιάνουμε στο φούρνο ή δεν ξέρω πώς αλλιώς, οι κυρίες έχουν ένα σωρό εφευρέσεις καμωμένες για να τα κάνουν πεντανόστιμα, έχουν να βοηθήσουν στη μνήμη και ένα, πώς θα λέγες, μήνυμα που θα μπορούσαμε να περάσουμε, μην ξεχνάτε να φάτε μανιτάρια για να μην ξεχνάτε. Έτσι, μην τα ξεχνάτε για να μην ξεχνάτε. Για τα υπόλοιπα, εξού και ο πληθυντικός, φαρμακευτικά μανιτάρια. Για τη χέτη του λιονταριού, μπορεί και να μην το έχετε ακούσει ποτέ. Για το σάγκα, για το κόρντισεπς και για πλήθος ακόμα φαρμακευτικών μανιταριών που έχουν αξία. Έχουν αξία γιατί μπορούν να φανούν και έχει στήριξη αυτό. Έχει πίσω του εργασίες επιστημονικές. Θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, πολλά από αυτά που σας λέγω μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μου στα 1400 γραμμάρια. Ο αριθμός 1400 και ελληνικά γραμμένο τα γραμμάρια. Θα σας πάει εκεί και ψάχνοντας θα βρείτε πολλά πράγματα που ίσως να σας ενδιαφέρουν και όχι μόνο για ασθένειες αλλά και για αυτά που λέμε εδώ σε τούτη την εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Να σας δίνει ο Θεός υγεία
να μην χρειάζεστε τίποτα, είναι κλασική πλέον η ευχή μου αυτή, από όσα σας, όχι σας μαθαίνω, εγωιστικό ακούγεται, από όσα προσπαθώ να σας δείξω, να μην χρειαστείτε ποτέ τίποτα. Αλλά όπως έχουμε πει, μαθαίνω τέχνη και την αφήνω και αν χρειαστεί την πιάνω. Γεια σας.